Μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο με το γυναικείο παράρτημά του, ICC Ελλάς, αναπτύσσεται ραγδαία και αυξάνει τα μέλη του και στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για μια δυναμική ένωση καταξιωμένων γυναικών επιχειρηματιών που επιδιώκουν με επιχειρήματα να υπερασπιστούν την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας. Η νήσος μας καλοδέχτηκε. Είμαστε εδώ σήμερα με γυναίκες επιχειρηματίες του Ηρακλείου, με γυναίκες της δημιουργίας. Θα μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον επαναπροσδιορισμό της παραγωγικής μας βάσης. Με σκοπό να ενδυναμωθεί η συναδελφικότητα, να ενδυναμωθεί η αλληλεπίδραση της μίας κυρίας με τις άλλες, να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ και υποστήριξη σε όλο αυτό το δυναμικό κομμάτι που διαθέτει η πόλη μας προκειμένου να ενδυναμώσουμε το γυναικείο επιχειρήν. Θέλω να υπάρχει μια ενσυναίσθηση που θα βγαίνει και στο γυναικείο επιχειρήν, πείθοντας έτσι και το ανδρικό επιχειρήν, να γίνουμε ένα. Στην εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα, την ευελιξία και την κοινωνική υπευθυνότητα των γυναικών επιχειρηματιών αναφέρθηκε η επιχειρηματίας Τζίνα Τσαντρίζου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς αναλαμβάνει υπεύθυνη στο τομέα της βιομηχανίας στην Κρήτη. Και όλο αυτό προκύπτει από όλο το έργο που έχει κάνει. Έχω την τιμή με την σημερινή συνάντηση να αναλαμβάνω ως υπεύθυνη της βιομηχανίας στην Κρήτη. Ένα κομμάτι δύσκολο, δεδομένου ότι έχουμε αξιόλογες εταιρείες που τιμάνε το νησί μας. Στο Ηράκλειο βρέθηκε η πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Γυναικών Ελλάδας, Άννα Καμαρίδη, η οποία αναφέρθηκε στη δυναμική παρουσία των γυναικών επιχειρηματιών στην οικονομική ζωή του τόπου, καθώς και στην ανάγκη επανεκκίνησης με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην επαγγελματική αρένα. Να φέρουμε περισσότερες γυναίκες μαζί με τους άνδρες, επιτέλους να φτάσουμε σε μια ισότιμη μεταχείριση, να φτάσουμε στο 50-50. Αυτός είναι ο στόχος μας.